σας παιδιά, σήμερα κάνουμε ένα challenge που λέγεται ζεστό, κρύο, κανονικό. Θα διαλέξει η καφενεία μας από ένα πιάτο και ό,τι μας πετύχει πρέπει να το φάμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε τα πιάτα μας. Εγώ θέλω να τα αλλάξω. Και εγώ! Εγώ δεν θέλω να τα αλλάξω. Ωραία Μελίνα, εμείς θα τα αλλάξουμε. Κορίτσια, είστε έτοιμες? Ναι. Τώρα ας ανοίξουμε τα πιάτα. 3, 2, 1. Αυτό τώρα τι είναι? Αχ, είναι το καυτό! Κι εγώ το παγωμένο! Κι εγώ έχω το κανονικό! Αυτό είναι πολύ καυτό, οπότε θα το πάω με το κουτάλι! Αυτό δεν θα γόνεται! Τι είναι αυτό, μωρί! Αυτό πώς θα το πάω! Είναι παγωμένο! Θα μου κολλήσει τη γλώσσα! Εμένα είναι νόστιμο, είναι κανονικό. Ωχ, το καουτάπια. Δέσποινα, εσύ τι έχεις να πεις για το μήλο σου? Ρουχο. Μέλια, τι να έπεφε άραγε η Δέσποινα? Κόλλησε η γλώσσα της, μήπως να της ρίξουμε νεράκι για να ξεκολλήσει? Όχι, δεν χρειάζεται, ξεκόλλησε. Α, τυχερούλα, την γλίτωσες. Και εμείς πάμε στο επόμενο round, να δούμε σε ποιον τι θα τύχει. Λοιπόν, κορίτσια, ήρθε το δεύτερο round. Θέλετε να δούμε ποιος τι έχει? Ναι. Εγώ δεν θέλω πάντως να τα αλλάξω. Ούτε εγώ. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι θα μου τύχει κάτι καλό. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, κορίτσια, 3, 2, 1. Έχω ζεστές. Ζεστές! Έχω το κανονικό. Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, έχω το κανονικό. Άρα, της Μέλιας είναι το κανονικό. Της Μέλιας είναι το κρύο. Άρα, εγώ έχω το καυτό. Εντάξει. Το δαχτυλάκι μου! Αυτό δεν τρώγεται με τίποτα! Μέλια, αυτή τη φορά μου έτυχε εμένα το καλό! Ναι, μη! Γιατί σε λίγο θα σου τύχει το καυτερό! Βασικά όχι, το κρύο! Σε σένα! Δεν τρώγεται αυτό! Ωχ, Μέλια, εσύ πού το πρόλαβες και τα έφαγες όλα! Ήταν πολύ νόστιμες οι πατάτες! Τι νόστιμο! Εγώ έχω το περκαεί με αυτό το καυτό που δεν μπορούσε ούτε να το πιάσεις. Πώς? Μήπως έχει κάνει καμιά ζακέτα, χειμώνιασε κιόλας, κρυώνω. Λοιπόν, παιδιά, πριν η Μέλια να γίνει παγάκι, πάμε στο επόμενο round. Λοιπόν, είναι ήδη το τρίτο round και δεν έχω τύχει ήδη το καλό. Για ποιο λόγο? Ας το ανοίξουμε και να καταλάβουμε. Εγώ θέλω το δικό μου. Εγώ θέλω το δικό σου, Δέσποινα. Εντάξει. Σε μένα το καλό. Ναι. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3. Εγώ έχω το καυτό. Είναι και καμένο. Κι εγώ πάλι έχω το παγωμένο. Με αυτό μπορείς να σπάσεις ξύλο. Ναι, είμαι πάλι τυχερή. Παιδιά, εγώ έλεγα ότι εγώ θα έχω το καλό. Και αυτές το καυτό και το παγωμένο. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω σαν τη Μέλια. Εμένα είναι σαν το δικό σου, γι' αυτό. Ναι, αλλά θα χαλάσει τα δόντια σου με το παγωμένο, άντε. Και εσένα να σου πονέσει η κοιλιά. Εντάξει, λοιπόν, ας νομίζω ότι είναι ένα παγωτό. Ναι, παγωτό σίγουρα, Με αυτό το παγωτό μας φέρεις κανένα δόντι. Είσαι πως κανιά κοιλιά. Όχι. Α, παιδιά, πού θα μου τύχει κάποτε κάτι καλό? Ποτέ φυσικά. Παιδιά, εκτός από ότι βρωμάει και κιόλας. Δεν μπορώ να το φάω αυτό. Νομίζω μου ήρθε μια ιδέα. Ξέρω τι σκέφτεσαι. τι σκέφτεστε? Λοιπόν, αφού δεν θέλεις να το φας, σαπαλάχ! Φόρα το. Εντάξει, νομίζω μπορώ. Θα είναι η καπέλα σου για πάντα. Νιώθω λίγο περίεργο που έχω αυτό πάνω μου. Μέλια, είσαι έτοιμη? Όχι. 1, 2, 3. Ζαλίζομαι. Εγώ δεν έσπασα τα δόντια μου, αλλά τουλάχιστον δεν γλίτωσα το σαπαλάκ. Θα το πάει μετά, παιδιά, σας το λέω. Και μετά αυτή. Όχι, αυτή μόνο, αυτή. Αυτή! Παιδιά, νομίζω πρέπει να πάμε στο άλλο round. Καλά, λέει! Έχω βαρεθεί πια αυτά τα παγωμένα όλα ζεσταμένα. Ναι, και εγώ θέλω κάτι πιο extreme. Ωραία, αν θες κάτι πιο extreme, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε στο πρώτο τελευταίο. Τέταρτο round! Και ας δούμε τι έχει ποιος. Τι νομίζετε ότι έχετε? Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Εγώ σίγουρα έχω το καλό. Είμαι σίγουρη.
Όχι. Τι τύχη, αφού όλες τις φορές σου έχει τύχει κάτι καυτό ή παγωμένο. Ναι, καλά τα λέει η Μελίνα. Εμένα τουλάχιστον δεν ήταν τόσο χάλι όπως το δικό σου το καυτερό μήλο και το δικό σου την ομή πατάτα. Εγώ τουλάχιστον είχα κάτι καλό. Κορίτσια, εσείς τι νομίζετε ότι θα σας τύχει? Εγώ πιστεύω αγγούρι. Γιατί όχι? Εμένα μου λένε ότι θα φάμε ντομάτα. Σιγά μην φάμε και καμιά σαλάτα. Αλλά εγώ θέλω αρακά, γιατί δεν της αρέσει της Δέσποινας. Όχι, όχι αρακά, οτιδήποτε. Αλλά όχι αρακά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάρω αυτό. Όχι, δεν θα μιλήσω καλά για το δικό μου. Τότε θα τα αλλάξω μαζί σου. Ναι, έλα. Είμαι σίγουρη θα κάνω, θα είναι καλό. Όχι, δεν θα τύχεις καλό, θα τύχεις κάνα κρύο, ξέρω εγώ. Πάμε να αποκαλύψουμε τι έχουμε εκεί μέσα. 1, 2, 3. Τι είναι αυτό? Είναι το κρύο. Το ξέρεις, μήπως είναι καυτερό, ξέρω εγώ. Τι λες, σιγά μην είναι αυτό το καυτό. Κοίτα, κοίτα, έχει μείνει από το μπολάκι. Τι είναι αυτό? Αχ, όντως είναι παγωμένο. Μου φαίνεται ότι είναι αυτό. Το καυτό. Πόρε φίλε, είναι το καυτό. Κι εγώ έχω το κανονικό. Ωραία, ας το πάω. Είναι σαν πέτρα. Τσεκούρι. Είναι πολύ παγωμένα τα μακαρόνια. Είναι τα πιο άσχημα μακαρόνια που έχω φάει. Παιδιά, το δικό μου είναι τόσο ζεστό που το πιρούνι έχει σχεδόν λιώσει. Εντάξει, λοιπόν. Είμαι ένας λύκος. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι έτοιμο. Εγώ έχω το κανονικό. Σήμερα δεν είναι η μέρα μου. Δεν έχω τύχει καθόλου καλό. Μη στεναχωριέσαι, μπορεί στο τέλος να πει τύχεις κάτι καλό. Και εσύ με κοροϊδεύεις, παιδιά. Και εσύ με εμένα. Εγώ νομίζω δεν θα της τύχει τίποτα καλό, Μελίνα, στο τέλος. Λοιπόν, παιδιά, ας πάμε στο τελευταίο round. Να δούμε μήπως εκεί τουλάχιστον θα μου τύχει κάτι καλό. Όχι. Τελευταίο round. Ελπίζω να μου τύχει ή το καλό ή το κρύο. Σε μένα το το κρύο θα μου τύχει. Σε μένα. Όχι. Σε μένα. Ας σου τύχει εσένα το κρύο, εσένα το ζεστό και εμένα το καλό. Αυτή τη φορά λέω να τα αφήσουμε όλα όπως είναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Έχετε ιδέα καθόλου τι είναι? Όχι. Ωραία. Τώρα θα το δούμε. 3, 2, 1. Τι είναι αυτό? Εσύ έχεις το καλό και εγώ έχω το κρύο. Αλλά το κρύο είναι το καλύτερο σαν το τράμπτα, αφού είναι παγωτό. Βέβαια είναι λίγο λιωμένο, αλλά δεν πειράζει. Να, και εσύ με κοροϊδεύες ότι ποτέ θα και εσύ με κοροϊδεύες ότι ποτέ δεν θα πάρω το καλύτερο. Αλλά τώρα εσένα είναι λιωμένο και εμένα είναι κανονικό. Γι' αυτό είναι το καλύτερο. Τι να πω εγώ που το έχω τελώς λιωμένο? Πώς θα το πάω αυτό? Είναι σου πίτσα, ηρέμησε. Τι νόστιμο. Μέλια, εσύ δεν παπάς παγωτό, παπάς σου πίτσα. Δεν πειράζει, η σούπα καλό κάνει. Έτσι καλώς είναι παγωτό, απλά. Ναι, όμορφη σου πίτσα είναι, ροζ κιόλας. Μη αποσπάς. Τι είναι αυτό, δεν είναι παγωτό, μιλιά. Δεν τρώγεται αυτό, αλλά πάντως δοκίμασα. Εντάξει Μέλια, γλίτωσες τόσο απαλλαχά, αλλά μη στεναχωριέσαι και τόσο πολύ. Μετά θα σου δώσουμε άλλο παγωτό. Όπως βλέπετε παιδιά, τελικά δεν πήρα τίποτα καλό. Αυτό είναι καλό. Ναι, έλα. Είναι και έτσι και αλλιώς, είναι το κρύο. Άρα είναι το... Εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Άμα σας άρεσε, βάλτε ένα like, εγγραφή, κούντε like και μην χάσετε κανένα βίντεο. Και τα λέμε!